βρίσκομαι στην ενότητα του Αντιχρίστου και των προφητείων. Εσείς ήταν από τους πρώτους που μιλήσατε. Έχω ακούσει μια ομιλία σας από τη δεκαετία του 80 που λέγατε για τον Αντίχριστο και τα χαρακτηριστικά του και όλα αυτά. Ζούμε στις έσχατες μέρες. Εσείς πιστεύετε ότι είναι θέμα χρόνου, έχει έρθει ο Αντίχριστος, είναι θέμα χρόνου να έρθει? Προσέξτε με. Το 1980 όταν μίλησα, ναι. Φυσικά είναι ότι λογικό ότι κάποιοι με είπαν σε αυτό το προφήτη. Παλαβό. Ναι. Παλαβό. Και τι παλαβομάρες είναι αυτά τα οποία λέγω τότε. Όπως όταν έγραψα το 1997, υπάρχει βιβλίο για όλα αυτά που συμβαίνουν και προχωρούμε όλα αυτά, όχι μόνο για το 666. Από τη συνθήκη του Σέγγεν είχε ξεκινήσει τότε. Το είχατε βγάλει το βιβλιαράκι ότι μετά τη συνθήκη Σέγγεν τι θα ακολουθείς. Μέχρι και τις σκοτεινοκρουσίες είχα πει. Μέσα εκεί γράφω, το 1997 δεν είχαμε μετανάστες, μουσουλμάνους. Ναι, μουσουλμάνους δεν είχαμε. Διαβάστε το βιβλιαράκι, από τότε γράφω. Θα γεμίσει σε λίγο η Ελλάδα μιναρέδες και θα δούμε ξανά Πασά στα Γιάννενα. Το 97 παρακαλώ. Το 97. Και το 2008 έγραψα ότι από το 10 μέχρι το 15 η Ελλάδα θα γίνει τα πάνω κάτω. Θα γίνουν πράγματα που ούτε τα έχει διανοηθεί. Και ακόμα κυβερνούσε ο Καραμαλής. Και όλα ήταν μια χαρά. Και τότε πάλι με βρήσανε. Και μου λένε κάνεις τον προφήτη. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι προφήτης, ούτε έχω κανένα προφητικό χάρισμα, ούτε και ιαματικό χάρισμα έχω, γιατί και γι' αυτό με κατηγορούν. Ναι, έχουν ακουστεί διάφορα και γι' αυτό. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι το μοναστήρι έχει ένα τεμάχιον, μας έχει δώσει επίσκοπος επίσημα, με τίμιο ξύλο, το οποίο όταν σταυρώνουμε κάποιους ανθρώπους, κάποιοι θεραπεύονται. Το δεν θεραπεύει. Το τίμιο ξύλο θεραπεύει. Άμα θεράπευα εγώ, τότε οποιονδήποτε εγώ τον ακουμπούσα, θα γινόταν καλά. Λοιπόν, τον αποδίδουνε σε εμένα θαύματα που κάνει το τίμιο ξύλο, θεωρώ ότι είναι βλασφημία. Αλλά είδα, όταν σταυρώσαμε με το τίμιο ξύλο, κουφοί άκουσαν. Παράλυτοι περπάτησαν. Παιδιά που δεν μιλούσανε, μουγκά, μίλησαν. Γυναίκες οι οποίες ήταν χρόνια στήρες, έφεραν παιδιά. Λοιπόν, τι πω εγώ στο τίμιο ξύλο, μην κάνεις θαύματα. Εγώ άμα σταυρώνω δεν γίνεται τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να θεραπεύσω τα πάθη μου. Θα θεραπεύσω αλλωνών ασθένειες. Το τίμιο ξύλο όμως μπορεί και θεραπεύει. Όπως φαντάζομαι και σε πολλά μοναστήρια, άγιες εικόνες, ή τίμιο ξύλο θεραπεύουν. Λοιπόν, αλλά και σε αυτό εγώ φταίω. Λοιπόν, με ρωτήσατε... Για τον Αντίχριστο, αν ζούμε έτσι, στα χρόνια. Κείνη την εποχή λοιπόν το 80, ακούστηκε, όπως και το 2000 τα τραγούδια, εξωπραγματικά. Έρχεται ο χρόνος όμως που σε δικαιώνει. Ο χρόνος θέλει απλώς υπομονή. Ταπείνωση και υπομονή. Λοιπόν, και βλέπετε ότι σήμερα πλέον πολλοί μιλούν ότι ζούμε στα έσχατα χρόνια. Μέχρι και ο Μακαριστός Χριστόδουλος, αλλά και άλλοι αγιορείτε πατέρες πλέον, και ηγούμενοι και γεροντάδες, μιλούν ότι φτάνουμε πλέον στα έσχατα χρόνια της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Μα ήδη σας είπα ότι θα βαδίσουμε, εάν γίνει ενοποίηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, απομένει η ενοποίηση. Τώρα ήδη έχουν την εποπτεία των τραπεζών. Μόλις γίνει η ενοποίηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, σε λίγο καιρό θα έχουμε αχρήματη κοινωνία. Αυτό που λέει η Αποκάλυψη στο 13ο κεφάλαιο. Ότι κανείς δεν θα μπορεί να πουλάει και να αγοράζει, ή μη ο έχοντο χάραγμα. Η κάρτα που θα πάρουμε
να το ξεκαθαρίσω, ότι η κάρτα που θα μας δώσουν, άντε πείτε ότι κάνουμε μια υποχώρηση και την πάρουμε. Του πολίτη τώρα λέμε αυτά που λέγεται κάρτα. Θα είναι, θα είναι μία όλα μαζί. Τράπε, του πολίτη, όλα αυτά, όλα, θα είναι όλα μαζί. Φαντάζομαι θα τη βγάλουν σε μία να είναι. Ναι. Λοιπόν, άντε πείτε κανείς ότι κάνει υποχώρηση κατ' οικονομία άκρα, γιατί αν υποθέσουμε ότι η γραφή λέει μόνο στο χέρι και στο μέτωπο μην το δεχτείτε, ας δεχτούμε λοιπόν και ας πούμε κατ' άκραν οικονομία, ας πει η Εκκλησία ότι κάνει ένα βήμα πίσω. Μα η κάρτα πώς θα κρατήσει? Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Γιατί να χαθεί. Θα χάνεται. Εδώ χάνουμε τα γυαλιά, κουμπάμε κάπου τα γυαλιά και δεν θυμόμαστε που τα κουμπίσαμε. Θα θυμόμαστε που βάλαμε την κάρτα. Που θα έχει μέσα όλη μας τη ζωή. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν θα σου πούνε, κοίταξε αδερφέ μου, την έχασες μία, δύο. Λοιπόν, στο χέρι. Το χέρι δεν κλέβεται. Άρα λοιπόν φτάνουμε στα χρόνια της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Να έτσι. Πούμε ότι αυτό το χάρημα δεν είναι παραμύθι, έτσι που λένε μερικοί, ότι θα έρθει ο άλλος και θα σου βάλει μία στάμπα, ας πούμε, στο χέρι, στο μέτρο. Η γραφή του λέει χάραγμα. Ναι. Που προέρχεται από τη λέξη χαράσω. Ναι. Τώρα, τι θα χαραχτεί, θα το δούμε εκείνη την ώρα. Τα τσιπάκια πάντως. Αν είναι τσιπ, είναι κάτι άλλο, θα το δούμε εκείνη την ώρα. Εγώ δεν προσδιορίζω. Πάντως, εγώ δεν θα δεχτώ τίποτα να πάρω πάνω στο χέρι μου ή στο μέτωπό μου. Κάπου άλλο σας είχα ακούσει και λέγατε ότι έχει εμφανιστεί το πρώτο θηρίο της Αποκάλυψης. Είναι μία ομιλία που έκανα εδώ στην Αγία Μαρίνα. Αυτό μπορείτε να το εξηγήσετε δηλαδή? Ναι, το λέω στο κήρυγμα. Είναι η εμφάνιση του πρώτου θηρίου με τα 7 κεφάλια της Αποκάλυψης. Είναι τα λεγόμενα 10 κέρατα, με το θηρίο με τα 7 κεφάλια. Όπου είναι το 8, όπου αναφέρομαι ότι πλέον ο έλεγχος έρχεται στους τραπεζίτες. Φεύγει από τους πολιτικούς η εξουσία. Και πηγαίνει στα κέρατα. Και γι' αυτό αν προσέξετε το θηρίο της Αποκαλύψεως, στην αρχή το επτακέφαλο, αν προσέξετε, δεν έχει στέματα, διαδήματα τα ονομάζει. Ναι, ναι. Μετά λέει το στέμα, την επόμενη φορά που παρουσιάζεται το θηρίο, είναι το ίδιο θηρίο, το στέμα έχει πάει στο κεφάλι. Στα 7 κεφάλια. Μετά όμως λέει το στέμα πηγαίνει στα 10 κέρατα. Ναι. Τα κέρατα σημαίνει εξουσία. Και ο ίδιος λέει ο Ιωάννης μέσα στην Αποκάλυψη ότι τα κέρατα άιδες βασιλίσεις είναι, χωρίς βασίλειο. Τι εννοεί τη βασιλίση? Έχουν εξουσία. Ο βασιλές διατάζει και αυτό γίνεται. Ναι. Πώς είναι οι τραπεζίτες? Παγκοσμίως, οι μεγάλοι. Πάνω από 10 δεν θα είναι. 10 είναι. Ναι. Και οι οποίοι σε ποια πόλη εδρεύουν? Στη βασιλεία της Ελβετίας. Βασιλεία. Και γι' αυτό κάθε φορά που παίρνουμε και ένα δάνειο, υπογράφουμε τη συμφωνία της βασιλείας. Ναι. Τώρα έχουμε υπογράψει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη η Ελλάδα. Λοιπόν, άμα μπείτε μέσα και στο διαδίκτυο, θα δείτε από εκεί παίρνουν όλες οι κυβερνήσεις. Είναι 10. Τα 10 κέρατα. Αυτοί λοιπόν λένε θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Αν δεν το κάνεις, δεν σου δίνω δάνεια. Άρα λοιπόν το πρώτο θηρίο αποκαλύφθηκε. Αναμένει να έρθει και το δεύτερο, το οποίο θα συνεργαστεί και με τον Πάπα της Ρώμης, πιστεύω. Υπάρχει μια σύγχυση όσον αφορά το προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ενόχ, που λέει αποκάλυψε ότι θα ξανάρθουν, έτσι. Λένε μερικοί ότι αυτοί δεν θα είναι οι προφήτες οι ίδιοι εκείνοι, θα είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ας πούμε κοινοί. Δεν θα κατέβει πάλι ο προφήτης Ηλίας στη γη. Τι ισχύει δηλαδή? Αυτό το λέγουν για τον εξής λόγο, πρέπει να σας πω. Ότι ο Ιωάννης, μάλλον η Παλαιά Διαθήκη, έλεγε ότι πριν η Ελθήν, η ημέρα η μεγάλη του Κυρίου της εμφανίσεώς του, δει πρώτον ελθύν Ηλίαν το θεσβήτη. Ναι. Και γι' αυτό τον ρώτησαν ο Χριστός, μα αν είσαι εσύ η μεγάλη ημέρα η επιφανής του Κυρίου, τον ρώτησαν, πού είναι ο Ηλίας? Ναι. Δεν λέει η προφητεία ότι θα έρθει ο Ηλίας? Και λέει ο Χριστός, Ηλίας ήλθεν, και έδειξε τον Ιωάννη. Μα τον Ιωάννη δεν τον λέγανε Ηλία, αλλά είχε όλα τα χαρακτηριστικά του Ηλία. Άρα λοιπόν η προφητεία που έλεγε ότι πριν την εμφάνιση του Χριστού του Μεσσία θα έρθει ο Ηλίας, και ο Χριστός μας λέει ότι ήρθε ο Ηλίας και ήταν ο Ιωάννης.
Ενώ όλοι περιμέναν τον κανονικό Ηλία. Λένε λοιπόν κάποιοι θεολόγοι ότι υπάρχει μια περίπτωση να μην είναι πάλι ο Ηλίας και ο Ενώ, αλλά να είναι κάποιοι άλλοι που έχουν τα χαρακτηριστικά του Ηλία, το ζήλο και τα λοιπά του Ηλία και του Ενόχ. Λοιπόν, εγώ προσωπικά όμως θα μου επιτρέψει να σας πω ότι θεωρώ ότι θα έρθουν οι δύο προφήτες. Δηλαδή θα είναι οι ίδιοι, ο Ηλίας και ο Ενόχ. Δεν θα είναι άλλοι. Αυτή είναι προσωπική μου όμως άποψη. Ο χρόνος θα το δείξει. Υπάρχει και μία άλλη άποψη, ότι θα υπάρχει μία αναλαμπή της Ορθοδοξίας πριν τα χρόνια του Αντιχρίστου. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Και τι θα πάθουμε με την αναλαμπή? Δηλαδή εννοώ ότι αυτά που λένε διάφορες προφητείες, ότι θα πάρουμε την πόλη και αυτά. Ναι, μου λέτε. Έχετε ακούσει ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη Θράκη και τη Μακεδονία? Έχετε υπόψη ότι τα τελευταία 100 χρόνια χάσαμε τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου, τον ελληνισμό της Αλεξάνδρειας, τον ελληνισμό των Ιερουσαλήμων? Τα τελευταία 100 χρόνια χάσαμε τη Μικρά Ασία όλη. Χάσαμε τον ελληνισμό της πόλης, της Ρωμανίας, χάσαμε και τη μισή Κύπρο τα τελευταία 100 χρόνια. Και τώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη Θράκη και τη Μακεδονία. Άρα δεν θα γίνει αυτό που λένε διάφορες προφητείες. Τώρα ξέρετε ότι κυκλοφορούν πολλές προφητείες που λένε ότι θα πάρουν την πόλη. Μακάρι να γίνουν. Εγώ δεν είμαι από εκείνους ο οποίος θα πω να μην γίνουν. Καλώς. Μακάρι να γίνουν. Αλλά ξέρετε κάτι, ο Θεός προσπερνάει τις προφητείες. Ο Θεός προσπερνάει. Ο Θεός είπε στο Μωυσή ότι θα γίνουν σε 110 χρόνια, του λέει, στον Νόε, συγγνώμη. Ναι. Του λέει, Νόε, φτιάξει την Κιβωτό, γιατί αν θυμάμαι καλά, ή 110 ή 120 χρόνια. Του λέει, θα κάνω μετά τον κατακλυσμό. Αυτό του λέει είναι διαθήκη, τελείωσε. Τόπα και ξεκίνα. Και ο Νόε ξεκινάει να φτιάχνει την Κιβωτό. Πότε του είπε ότι θα γίνει ο κατακλυσμός? Στα 110 χρόνια. Ή 120, δεν θυμάμαι. Μου φαίνεται 110. Έγινε στα 110 ο κατακλυσμός. Στα 90 του λέει, Μωυσή, Νόε, μπες μέσα. Του λέει, γιατί κύριε? Του λέει, τώρα θα το κάνω. Μα είπε στα 110. Είπα ξύφα, του λέει. Μπες μέσα τώρα. Ξεκινά το κατακλυσμό. Έκανε υπακοή ο Νόε και στα 90 χρόνια έγινε ο κατακλυσμός. Και όταν το ρώτησε ο Νόε, γιατί κύριε? Διότι βλέπω ότι δεν μετανοούνε. Για να πάρουμε την πόλη, να πάρουμε την Αγία Σοφιά, να πάρουμε τη Μικρά Ασία, να γίνουν όλα αυτά, έπρεπε να υπάρξει μεγάλη μετάνοια. Οπότε η ανθρωπότητα βαδίζει ολοσχερός προς τον Αντίχριστο. Διότι αυτό επιλέξαμε. Δεν επιλέξαμε να ζήσουμε ως Ορθόδοξοι. Και ούτε βλέπω ότι έχει κανείς την αίσθηση ότι θέλει να ζήσει πιστός, ώστε ο Χριστός να δει τα δάκρυά μας. Ξέρετε, η μετάνοια, η αμετανοησία πρώτα, η αμετανοησία αλλάζει τα σχέδια του Θεού. Αλλά και η μετάνοια τα ξαναλλάζει, τα σχέδια του Θεού. Αυτό με τις προφητείες, υπάρχει πολλοί κόσμος που περιμένει, ας πούμε, μερικοί δίνουν και ημερομηνίες. Και λέει ότι του χρόνου, ας πούμε, θα πάρουμε την πόλη, ναι. Μάλιστα, τις αποδίδουν και στον Γέροντα Παΐσιο και σε κάποιους άλλους, για τον οποίο δεν έχει καθοριστεί ότι έχει πει αυτό το πράγμα. Όχι. Ο Γέροντας Παΐσιος, αν μιλήσετε με τον Γέροντα Χριστόδουλο Αγγελόγλου, ναι, ο οποίος έγραψε έτσι πράγμα. Ο οποίος ο ίδιος αναφέρεται ότι έχουν παρερμηνεύσει τα όσα έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Ο Γέροντας Σκοπούς. Ορίστε. Ιδιωτελείς σκοπούς. Ναι. Για να βγάλουν λεφτά και. Διάφορος, ναι. Και λέει ότι αυτά που κυκλοφορούν και στο ίντερνετ δεν είναι αληθινά λόγια του πατρός Παϊσίου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έμενε συνέχεια μαζί με τον πατέρα Παϊσίου. Και γι' αυτό έχει όλες σχεδόν τις ομιλίες του, αν πάτε στο μοναστήρι του, έχει όλες τις ομιλίες του μαγνητοφωνημένες. Ό,τι έλεγε ο γέροντας. Μα και στο μοναστήρι που είναι στη Σουρωτή, στα βιβλία που έχει κυκλοφορήσει. Δεν αναφέρονται. Για αυτά που λένε για την Τουρκία και αυτά. Εγώ θα σας πω ένα απλώς. Εγώ γνώρισα τον Γέροντα Παΐσιο. Γνώρισα και το πολύ καλύτερα τον Γέροντα Πορφύριο. Ή τότε ήμουν Αθήνα. Και είχα πολύ καλή επαφή μαζί του και για τον Αντίχριστο είχαμε μιλήσει.
ο οποίος ο γέροντας Πορφύριος είπε: «Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον Αντίχριστο». Όχι, δεν μου αρέσει να μιλάει. Λέει, έλεγε στον κόσμο, μη μιλάτε για τον Αντίχριστο, παιδί μου. Μάθετε να μιλάτε για τον Χριστό. Και μου το εξήγησε γιατί το έλεγε. Μου λέγε, πάτερ μου, δεν ξέρουν να κάνουν το σταυρό τους. Και έρχονται και με ρωτάνε αν θα έρθει ο Αντίχριστος. Εδώ δεν ξέρουν για τον Χριστό και με ρωτάνε για τον Αντίχριστο. Μα αν δεν μάθεις για τον Χριστό, θα προσκυνήσεις τον Αντίχριστο. Και με έβαλε και έκανα τότε και ομιλία πάνω σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, ο πατήρ λοιπόν Πορφύριος, ο οποίος ο πατήρ Παΐσιος έλεγε, εάν εγώ είμαι μαυρόασπρη τηλεόραση, εγωισμός του πατρός Παϊσίου, δηλαδή αναγνώριζε ότι έχει προορατικό χάρισμα. Έτσι. Εγωισμός είναι. Όχι. Οι Άγιοι, γι' αυτό που τους έχει δώσει ο Θεός, δεν ντρέπονται. Γιατί γι' αυτό λέγεται χάρισμα. Το χαρίζει ο Θεός. Είναι ένα δώρο. Δηλαδή, εμένα μου έκανε κάποιος ηγούμενος αυτό το κομποσκήνι δώρο. Δεν ντρέπομαι να το κρατήσω. Και να σας πω ότι είναι του γέροντα Εφραίμ. Δεν ντρέπομαι και το κρατάω και το έχω πλέον προσωπικό μου. Λοιπόν, αλλά δεν είναι δικό μου. Δεν το έφτιαξα εγώ. Είναι δώρο. Γι' αυτό λέγεται δωρεά, άνωθεν στην πάσα δωρεά. Και γι' αυτό λέγεται χάρισμα. Ιαματικό, θεραπευτικό, προφητικό, διορατικό. Είναι χαρίσματα, τα οποία τα δίνει ο Θεός. Και έλεγε λοιπόν ο γέρος ο Παΐσιος, εγώ είμαι μαυρός με τηλεόραση. Να πάτε κάτω, στον Πορφύριο. Είναι έγχρωμη τηλεόραση, έλεγε. Είναι έγχρωμη τηλεόραση. Λοιπόν, λέω, τον ξέρω, λέω, τον γέροντα Πορφύριο και πηγαίνω. Αρκετά όσα λέει. Δεν μας κάνει εντύπωση ότι λένε ότι ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Παΐσιος, μίλαγε συνέχεια για την πόλη. Ενώ ο πατήρ Πορφύριος, η έγχρωμη τηλεόραση, δεν μας λέει τίποτα ποτέ. Εγώ είμαι ο πρώτος που εύχομαι να εκπληρωθούν. Και απεύχομαι να έρθει τώρα ο Αντίχριστος. Διότι ο Μέγας Βασίλειος έλεγε, Θεέ μου, μη με αξιώσεις να ζήσω τις ημέρες του Αντιχρίστου. Εδώ βλέπετε το διωγμό που έχουμε στη Συρία. Κόβουν τα κεφάλια των ανθρώπων. Πόσο εύκολο είναι να καθίσουμε, να μας κόψουν το κεφάλι. Πώς θα το υποστούμε τέτοια μαρτύρια, που λέει θα είναι μαρτύρια χειρότερα των πρώτων αιώνων. Άρα δεν είναι καλύτερα να πεθάνουμε εν ειρήνη και να εκπληρωθούν οι προφητείες και να πάρουμε την πόλη και να γίνει η Δευτέρα Παρουσία μετά από 5.000 χρόνια. Μακάρι. Είμαι ο πρώτος που το εύχομαι να εκπληρωθούν. Αλλά επαναλαμβάνω, η αμετανοησία μας, όπως παρακάμφθηκαν τα 110 χρόνια του Νόε, και αν οι προφητείες αυτές παρουσιαστούν ως αληθινές, που μπορεί να τις είπε και ο πατήρ Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, παρακάμπτονται λόγω αμαρτιών μας. Και, επιταχύνεται ο κατακλυσμός. Ναι. Επιταχύνεται η εμφάνιση του Αντιχρίστου. Λοιπόν, νομίζω ήταν αρκετά σημαντικά αυτά που είπαμε. Θέλω να κάνω μία ερώτηση τελευταία που έχει να κάνει με τους νέους. Επειδή έχετε μία ευαισθησία, έτσι. Φεύγουν πολλοί νέοι για το εξωτερικό. Τι θα λέγατε σε όλους αυτούς που θέλουν να φύγουν ή που έχουν ήδη. Η χώρα μας ξαναέζησε κατοχές. Γιατί ζούμε υποκατοχή. Και θα έχουμε μετά το 2015 μια διαρκή πάλι κατοχή. Μετά το 2015. Τώρα είμαστε ήδη. Θα είναι πιο σκληρή γιατί θα μας γυρίσουν, σας λέω, στο 50. Ναι. Μετά το 15. Και επαναλαμβάνω, δεν το λέω από βάση προορατικού. Έχω πληροφορίες από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το τι μέλλει να συμβεί. Όπως και το 97 όταν έγραφα το τι θα συμβεί, πάλι από πληροφορίες θα είχα. Όχι θέμα προορατικού. Ναι. Δεν κομπάζω εγώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός και προορατικό και ιαματικό. Εγώ κοιτάω να σωθώ από τα πάθη μου και από τα αμαρτήματά μου. Αυτό κοιτάω να σωθώ. Και να σώσω και αν μπορώ και κάποιον άλλον μέσω του Λόγου του Θεού από τις ομιλίες. Λοιπόν, το 40 λοιπόν που ξανά είχαμε εδώ τους Γερμανούς, οι νέοι μας έμειναν εδώ και αγωνίστηκαν. Το να θέλω να ζω μια ζωή καλοπέρασης
Είναι για το τομάρι μου, για το εγώ μου. Εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Εγώ θέλω να ζήσω ξένιαστα. Εγώ θέλω να ζήσω άνετα. Ας θυμηθούμε ότι οι προπάτορές μας ζούσαν και σε σπηλιές, ζούσαν και σε καλύβια, ζούσαν μες στη φτώχεια και παντρευόντουσαν και τρώγανε έστω λίγα χόρτα, λίγες ελιές. Αλλά είναι δύσκολο να τα πει σε κάποιο νέο σήμερα. Γιατί είσαι μεγαλύτερο ακόμα. Ναι, να σας πω όμως κάτι. Όσα χρόνια τα είχαμε που σκόπιμα μας τα έδωσαν για να μα τα στερήσουν τώρα, για να έχουν άλοθη ότι θέλεις πάλι τα πολλά, πάρ' το χάραγμα. Ήταν σκόπιμο όλο αυτό που έγινε. Αλλά γιατί καλομάθανε γενναίες γενναιών τώρα. Λοιπόν, εγώ ερωτώ όσο καιρό και να πάνε Αμερική, να πάνε Ευρώπη. Πότε είχαμε περισσότερους ψυχοπαθείς και περισσότερες καταθλίψεις? Είχαμε ψυχιάτρους στην Ελλάδα? Είχαμε ψυχολόγους στην Ελλάδα? Όχι. Γιατί τώρα γεμίσαμε καταθλιπτικά γεγονότα? Ενώ είχαμε τα πάντα. Τα ψυγεία μας γεμάτα, αυτοκίνητα, από κανένα που είχε παλαιότερη οικογένεια, φτάσαμε και είχαμε ένα αυτοκίνητο, πήρε και η γυναίκα αυτοκίνητο, πήρε και το παιδί το ένα, πήρε και το άλλο. Ανέσεις, αλλάξαν σαλόνια, αποκτήσανε τα πάντα, air condition, ό,τι ήθελε, κινηματογράφους, τηλεοράσεις, κομπιούτερ. Ευτυχία ήρθε? Όχι. Η ευτυχία λοιπόν δεν βρίσκεται στον πλούτο. Η ευτυχία βρίσκεται μόνο όταν συναντάς τον Θεό. Δεν βρίσκεται στον πλούτο. Ας πάνε Αμερική, έχω πάει. Έχω ζήσει. Έχω πάει και Ευρώπη. Δεν βρίσκεται πουθενά η ευτυχία. Η ευτυχία βρίσκεται γιατί η χαρά είναι ο Χριστός. Πρέπει να βρω τον Χριστό. Αν δεν βρω τον Χριστό, όλα τα πλούτη της γης δεν μπορώ να μου κάνω καλά. Όπως όσα λεφτά και να έχω, μπορεί να μου δώσει κανείς αγάπη? Αγοράζεται η αγάπη? Όχι. Αγοράζεται η υγεία? Όχι. Άπαξ και έπαθες καρκίνο, ό,τι χρήματα να έχεις, θα τα φας, θα πετάνεις. Θα πετάνεις. Άρα είναι μερικά πράγματα και όπως και η χαρά δεν αγοράζεται. Αυτά όλα τα δίνει ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι η ζωή. Ο Χριστός είναι η ευτυχία. Άρα καλύτερα επάνω εδώ στα ξεροβούνια της Ελλάδος, όπως ζούσαν οι πατέρες μας, τουλάχιστον θα είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Γιατί η ζωή άνετη, είδαμε που μας οδήγησε. Οδήγησε πολιτικούς, κλήρο και λαό μακριά από το Θεό. Και τώρα ήρθε η ώρα της κρίσης. Εδίκασε ο Θεός, έκρινε ο Θεός και αποφάσισε. Μέχρι ότου τρέξουν δάκρυα μετανοίας. Δηλαδή να μην φύγουν οι νέοι μας, να μείνουν εδώ. Όλοι εδώ. Να αγωνιστούμε μέσα στον τόπο μας, όπως αγωνίστηκαν οι πατέρες μας. Και κατά των κατακτητών να αγωνιστούμε. Και εναντίον του εαυτού μας με τα πάθη μας και εναντίον των... Πρώτα, όποιος πολεμάει το δικό του εαυτό, καταρχάς να μην ζούμε για το εγώ μας. Να μην ζούμε για το εγώ μας. Άμα ρωτήσει έναν άνθρωπο γιατί ζεις, κανείς δεν θα σου πει ζω για να δοξάζω το Θεό. Άλλος θα σου πει ζω γιατί έχω αυτά τα σχέδια, άλλος γιατί θέλω εικονάκια, άλλος γιατί θέλω να παντρευτώ, άλλος γιατί θέλω να κάνω οικογένεια. Ο καθένας έχει ένα δικό του λόγο που ζει. Για δικό του λόγο. Η ζωή μας πάνω στη γη, γι' αυτό λέμε ελθέτω η βασιλεία σου στον ουρανό και επί της γης. Οι άγγελοι τι κάνουν στον ουρανό? Ακαταπαύστος δοξάζουν τον Θεό. Το ίδιο λοιπόν η ζωή μας πρέπει να είναι μια συνεχής δοξολογία. Ζω για να δοξάζω το Θεό. Παντρευτώ και αν παντρευτώ, πάλι παντρεύομαι ώστε μέσα από την οικογένειά μου όλοι μαζί να δοξάζουμε το Θεό. Εάν αναπνέω γιατί θέλω εγώ να ζήσω καλά τη ζωή μου, τότε ακόμα και η αναπνοή μου καλύπτει το εγώ μου, το θέλω μου. Αυτό θέλω, αυτό κάνω. Σαν χριστιανοί πρέπει να μάθουμε αυτό που λέμε στο Πατερημόν, να είμαστε συνεπείς. Όχι να γίνει το θέλημά μου, αυτό που εγώ θέλω, όχι να περάσει η άποψή μου, όχι να περάσει η γνώμη μου, το θέλω μου, αυτό που θέλει ο Θεός. Αν αυτό που θέλει ο Θεός
είναι σύμφωνο με αυτό που θέλω εγώ, έχει καλώς. Εάν δεν είναι σύμφωνο, σκύβω το κεφάλι μου και λέω γέννητο Κύριε το θέλημά σου. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε πολλά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να υπενθυμίσω ότι ένα από τα τραγούδια του Παπαρουγκάδου που είχατε βγάλει, εγώ δεν το ήξερα και δεν τα έχω ακούσει όλα, αναφέρεται στην Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Λέει, πολλά είναι. Φίλε, να αγαπάς Ελλάδα, Ορθοδοξία. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει ελευθερία. Δεν υπάρχει ελευθερία. Όπως δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει ευτυχία. Αν ακούσετε τα τραγούδια, μιλάνε για τον μοναχισμό. Μιλάνε για τη νέα τάξη πραγμάτων, για την παγκοσμιοποίηση. Μιλάνε για την εκκλησία μας. Μιλάνε για το ράσο. Μιλάνε για την αγάπη. Για την αγάπη. Μιλάνε, έτσι, μιλάνε για όλα. Για τα ναρκωτικά. Για τα ναρκωτικά. Μιλάνε για όλα τα θέματα. Αυτή ήταν η εντολή του Χριστόδουλου, ο οποίος, ας είναι αιωνία του η μνήμη και στον αναπαύει ο Θεός στην αγκάλη του, ο οποίος μας κάλεσε, εμείς κάναμε υπακοή στο αυτό που διέταξε τότε αυτός που εκπροσωπούσε, θα λέγαμε εδώ, και ήταν ο πρώτος της Εκκλησίας εκείνη την περίοδο. Όπως να πω και κάτι άλλο, με ρωτούν πολλοί, γέροντα, γιατί δεν βγαίνετε τώρα τηλεόραση? Γιατί στην Κύπρο βγήκατε. Στην Κύπρο. Που υπάρχουν εκπομπές, έτσι να το ναι. πούμε αυτό. Λοιπόν, εδώ εκπομπές, όμως δεν βγαίνω. Εδώ που να βγείτε. Και όμως μου τηλεφωνάνε. Ενώ σε ποια εκπομπή αξιόλογη, υπάρχει κάποια εκπομπή αξιόλογη. Λοιπόν, ναι. και κανάλι μου είχε ζητήσει. Ναι. Και λέω, τότε έβγαινε με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου. Τώρα ο Αρχιεπίσκοπος δεν θέλει, όχι εγώ, δεν θέλει τους ιερείς στα κανάλια. Και από τη στιγμή που δεν μου είπε, πατέρα Νεκτάριε, ελεύθερο το βήμα στα κανάλια, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνω, γιατί αυτό σημαίνει μοναχός. Πακόη. Πακόη. Σκύβεις και λες, αυτό ευλογεί, αυτό και κάνω. Και γι' αυτό να σας πω και να κλείσω, ότι σε μια επιστολή που μου έχει δώσει ο Μητροπολίτης μου, μου γράφει ότι αυτή η υπακοή που έχεις κάνει τα 30 χρόνια που είσαι και πλέον εδώ στη Φωκίδα, κοντά μου, να ξέρεις ότι αυτή η υπακοή που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτή που σε ευλόγησε και δεν έπαθες ποτέ κακό. Και πράγματι, πολλοί πήγαν να με βλάψουν, κανένας δεν μπόρεσε. Γιατί? Διότι όταν είσαι κάτω από υπακοή, δεν επιτρέπει ο Θεός. Μπορεί να φτάσει στο χείλος του γκρεμού, αλλά υπάρχει ευλογία του Θεού. Γιατί είσαι κάτω από υπακοή. Λοιπόν, να είστε καλά και, και εσείς. Ιστορία μας άφησανε μες στις